Στα χέρια μου. Έχει την Βίκη Σταμάτη, η οποία δίνει συνέντευξη, από ό,τι διαβάζω αποκλειστικά στο Downtown, με τίτλο «Δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν». Και λέει, η συνέντευξη που διήρκησε 2 εβδομάδες περιγράφει τη ζωή της μετά τη φυλακή, τον νευρικό κλονισμό και εξηγεί για ποιο λόγο δεν μετανιώνει για όσα συνέβησαν. Αλλά άκουγα και το πρωί ότι έκανε και αίτηση διαζυγίου. Ναι. Για ποιο λόγο. Ταυτόχρονα την ώρα που πήγαινε μεταξύ για να παρουσιαστεί αυτοπροσώπος, διότι έπρεπε να επιστρέψει στις φυλακές, ανακοίνωνε ο δικηγόρος της ότι ζητάει διαζύγιο από τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Από αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι επειδή όλος ο διασυρμός που έχει να κάνει με τη Βίκη Σταμάτη αφορά απλά και μόνο το ότι ήταν σύζυγος ενός πρώην παντοδύναμου υπουργού. Αυτό το λες εσύ ή το λέει εκείνη? Αυτό καταλαβαίνω εγώ και από τη συνέντευξη και από την ανακοίνωση. Καταλαβαίνεις από τα λόγια της. Το ότι λέγομαι Τσοχατζοπούλου με οδήγησε 2 φορές στην καταδίκη μου, είναι υποχρεωμένη ενώ τον αγαπάει και το σέβεται για το παιδί της να χωρίσει, να μην έχει δηλαδή ουσιαστικά καμία σχέση με τον Τζοχατζόπουλο και να προχωρήσει μπροστά. Για νομικούς λόγους από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Τρόπο, εγώ δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω αυτή την ερμηνεία, διότι οικονομικοί λόγοι από τη στιγμή που έχουν κατασχεθεί τα πάντα, λογαριασμοί, ακίνητα και το μόνο περιουσιακό στοιχείο που έμεινε, που ήταν και αυτό δεσμευμένο, απελευθερώθηκε χθες όμως, είναι το πατρικό της σπίτι, με γονική παροχή από τον μπαμπά της στο Χαλάνδρι. Δεν ξέρω τι άλλοι οικονομικοί λόγοι μπορεί να υπάρχουν. Τα χρήματα όσα είχαν βρεθεί έχουν δημευθεί, όπως επίσης και 80 εκατομμύρια που ήταν στο όνομα του εξαδέλφου του Άκη Τσοχατζόπουλου, τα οποία αποδίδονται στον Τσοχατζόπουλο. Ο κύριος Νικόλαος Ζήγρας, ο οποίος βοήθησε τις αρχές, γιατί είπε ο ίδιος ότι έκανε τη μεταφορά των χρημάτων και το ξέπλυμα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Ακόμη και η βουλευτική αποζημίωση του Άκη Τσοχατζόπουλου κατάσχεται κάθε μήνα. Αλλά δεν το ξέρεις όμως. Κανένας μας δεν το ξέρει. Θέλω να σου πω σχετικά με αυτό. Να μου τα πείτε όλα. Πρέπει να περάσω διαφημίσεις. Απλά ήθελα λίγο να το ξεκινήσω. Γιατί εγώ θέλω να δούμε και τι λέει μέσα τον Down. Δηλαδή, βασικά, τι λέει η ίδια στα μάτια στον Down. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αλλά να σας πω. Στα γραμμικά αφορά την ιδέα που σήμερα θα μιλήσουμε μόνο για σώμα. Πάμε να ακούσουμε από την Ελιάνα τι έχει να μας πει για το τι είπε η Βίκη Σταμάτη σήμερα στο Downtown που μόλις κυκλοφόρησε. Λοιπόν, κοίταξε, καταρχήν αυτό που λες ότι είναι φοβερά επίκαιρο το περιοδικό είναι τρομερό. Τη ρωτάει λοιπόν και της λέει: συγχωρήστε με για την επιμονή, αλλά πόσο βέβαιη είστε ότι την Πέμπτη που θα κυκλοφορήσει το περιοδικό δεν θα βρίσκεστε? Εσύ, παιδάκι, μου, εδώ είμαστε. Όχι, ναι, την ερώτηση. Ελένη, ξέρεις πόσα πολλά είναι. Είναι πολύ ορμητική. Πόσα πολλά σήμερα είναι τα σημεία στα οποία αξίζει να σταθούμε και να καταλάβουμε. Δεν θέλω να τα καταλάβουμε, γι' αυτό σου λέω: μην τρέχεις, παιδάκι. Ναι. Ο χρόνος δικός μας, τώρα ξεκινήσαμε. Εντάξει. Συνερώτηση λοιπόν. Του δημοσιογράφου. Για το κατά πόσο είστε σίγουροι ότι δεν θα είστε στη φυλακή την Πέμπτη που θα κυκλοφορήσει το περιοδικό. Α, το ρώτησαν αυτό. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Στα βαθιά. Λέει, είμαι έτοιμη για το χειρότερο, αλλά εγώ το κατόφλι του κολαστηρίου δεν πρόκειται να το περάσω. Και λέει, Είμαι έτοιμη για το χειρότερο, αλλά δεν πρόκειται εγώ να ξαναμπω στη φυλακή. Το είπε και σε άλλο σημείο αυτό. Λέει, πρώτον, το λέω γιατί είμαι υπεραθώα. Δεύτερον, είμαι μητέρα ενός ανήλικου παιδιού που είναι εντελώς μόνο του. Και τρίτον, τον τρίτο λόγο αφήστε τον σε μένα. Δηλαδή, επόμενη ερώτηση. Κρύβεται κάποιον άσο μανίκι? Και λέει, στη φωτογράφηση αυτή για το Downtown φοράω πράσινα μανικετόκουμπα. Και δεν τα έχω βάλει τυχαία. Ούτε φοράει πράσινα δεν τα είδα, ρε παιδιά. Φοράει μανικετόκουμπα. Εγώ δεν είδα καν ότι φορούσε μανικετόκουμπα, αλλά βλέπω ότι φοράει μανικετόκουμπα. Τώρα τι χρώμα είναι, δεν τα βλέπω. Είναι κατά πράσινα. Και λέει, και τα φόρεσα για έναν συγκεκριμένο λόγο. Είναι αυτή η φωτογραφία, απλά δεν φαίνονται. Αυτά εδώ εννοεί ότι είναι πράσινα. Α, είναι ασπρόμαυρο. Πού να τα καταλάβουμε. Τέλος πάντων, για πες τι λέει, είναι πράσινα. Τα φόρεσα για ένα συγκεκριμένο λόγο, γιατί ακριβώς κρύβω άσο μανίκι μου. Δεν έχω σχόλιο, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, μισό λεπτό. Αυτό... Να μην τρέχεις, ρε, να το χαριστούμε. Ένα σχόλιο. Ναι, το κομματάκι να το καταλάβει. Είναι πολιτικό αυτό το κομμάτι. Ναι. Είναι προφανές ότι είναι πολιτικό. Εννοεί το Πασόκο, τα λέει πράσινα μανίκι τόπο. Αυτό καταλάβαμε, αλλά τι εννοεί. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αφού έχει ένα κρυμμένο άσο στο μανίκι της, αφού έχει μπει στη φυλακή, αφού έχει καταδικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μία κατηγορία που αφορά όλο τον κόσμο και δεν έχει σημασία. Αν είσαι μάνα, αν είσαι πατέρας, αν έχεις παιδιά, αν έχεις παντρευτεί υπουργό, αν είσαι ένας που κάνει εμπόριο ναρκωτικών. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι κακούργημα και να πας φυλακή. Άρα, όταν λες ότι φοράς πράσινα μανικετόκουμπα, εννοείς ότι ήταν και άλλοι από την τότε κυβέρνηση που ήταν παντοδύναμος ο Άκης ο Χατζόπουλος, οι οποίοι βούτυξαν το δάχτυλο στο μέλι? Και γιατί δεν το έχεις πει που έχουν γίνει τόσα δικαστήρια? Και τι περιμένεις για να το πεις? Γιατί ο άσος. Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι κι εγώ όμως. Μα η κυρία Σταμάτη, γιατί να ξέρει τι έκανε στις δουλειές του ως σύζυγός? Εκείνος ήταν υπουργός. Εκείνη τι σχέση έχει? Αυτό μα νομίζω ότι και αυτή το έχει πει αυτό. Οπότε, αφού έχει πει και εκείνη, που έτσι είναι, μέσα στις δουλειές του σύζυγου, τι δουλειά έχει η κυρία Σταμάτη? Λέει όμως ταυτόχρονα
ταυτόχρονα ότι γιατί τα ρίχνουν όλα στον Άκη όταν υπήρχαν κι άλλοι. Εγώ απλά λέω ότι η διαδικασία ποια είναι. Για να γίνει μια αγορά εξοπλιστική, συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ. Εκεί είναι αξιωματική του στρατού, είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είναι πάρα πολλά πρόσωπα, δεν είναι μια υπογραφή ενός Υπουργού. Οι εταιρείες ιδιωτικές που κάνουν τις προσφορές και όλο αυτό το έχει περιγράψει και ένα σταματικά το παρελθόν, ότι ήταν κι άλλοι, αλλά την πλήρωσε ο σύζυγός μου για όλους αυτούς. Τώρα λοιπόν που μιλάει για πράσινα μανικετόκουμπα, στο επόμενο δικαστήριο θα πει και ονόματα. Μισό λεπτάκι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να εννοεί αυτό ρε παιδιά. Γιατί αν όντω συμβαίνει έτσι, τότε ο κ. Τζοχατζόπουλος γιατί να μην έλεγε για άλλους. Δηλαδή είναι ωραία να είναι μόνο στη μέση. Έχει πει ότι το πλήρωσα, αλλά δεν άκουσα ποτέ ονόματα. Έχει πει ότι την πλήρωσα εγώ για ό,τι γινόταν όλα αυτά χρόνια. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Μα άμα ξέρει, δεν ξέρει. Και άλλου του λε. Αυτό αναρωτιέμαι. Μήπω λοιπόν τώρα, αφού θα πάρει και διαζύγιο, θα απελευθερωθεί, δεν θα έχει καμία σχέση. Μιλήσει πιο ανοιχτά και σε ένα ενδεχόμενο αυριανό δικαστήριο και θα ακολουθήσουν άλλοι 20 φάκελοι εξοπλιστικών προγραμμάτων με μίζες. Μήπως εκεί ακούσουμε και κανένα άλλο όνομα. Εγώ αναρωτιέμαι απλά. Να σας πω κάτι. Πάντως το θέμα της κυρίας Σταμάτη είναι ακριβώς όπως το λες. Ότι μπορούμε να την κατηγορήσουμε ότι ήξερε ή δεν ήξερε ή είχε εμπλοκή συγκεκριμένη έγγραφα, υπογραφές. Η κατηγορία αυτή είναι ότι διάγει ένα πλούσιο βίο, ότι έρχονται χρήματα από παντού ενώ ο σύζυγός σου είναι ένας απλός υπουργός και εσύ μια υπάλληλος στη ΔΕΗ. Υποθάλπτης έγκλημα, οικονομικό έγκλημα. Ναι, και κάνεις ξέπλυμα μαύρο χρήμα, θα πας και αγοράσεις ένα κίνητο με 1,5 εκατομμύριο στιγμή που είσαι υπάλληλος στη ΔΕΗ. Πώς το παίρνεις. Η ίδια λοιπόν απαντάει σε αυτό και λέει ότι η εισαγγελέα μου καταλόγησε ότι ήμουν έξυπνη και ικανή, επειδή θα έπρεπε να γνώριζα τις δίθεν παράνομες δραστηριότητες του σύζυγου μου. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι, πρέπει να ποινικοποιείται η εξυπνάδα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια αριστοτεχνική συνέντευξη που πάει λίγο και να δικαιολογήσει κάποια πράγματα, αλλά ίσως και να παραπλανήσει. Κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως τη διαβάζω εγώ, να σας πω και κάποια άλλα σημεία. Να σας πω το ότι λέει, ας πούμε, καταρχήν να πούμε. Πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Ποιο? Αυτό είναι λίγο για την ποινικοποίηση τη εξυπνάδα. Λέει ότι αυτό τη είπε η εισαγγελέα, ότι εσεί δεν γίνεται να μην ξέρατε. Είστε μια έξυπνη γυναίκα, μια ικανή γυναίκα. Τι είπε ότι εσύ, ότι είπε προηγουμένω η κυρία Σταμάτη, ότι εγώ κρατάω όσο το μανίκι μου, δηλαδή εγώ ξέρω, εγώ δεν σα έλεγα τόση ώρα ότι γιατί να ξέρω, αφού δεν είναι στην ίδια δουλειά με τον άντρα τη. Ναι, αυτό υποστήριζε και η ίδια. Ότι αυτό λέει, ότι με κατηγορούν ότι θα έπρεπε να ξέρω, επειδή ήμουν έξυπνη και ικανή. Ναι, αλλά τώρα με αυτό που λέει ξέρει. Ξέρω, ακριβώς. Να με τρελάνετε. Εμείς το ίδιο καταλαβαίνουμε μια φορά. Άρα, γι' αυτό σου λέω ότι μπερδεύτηκα, δεν κατάλαβα τίποτα. Και πάλι δεν κατάλαβα. Πολλές φορές. Ελένη, κατάλαβες. Και καταλαβαίνουμε όλοι, νομίζω. Πάει και έρχεται, πάει μπροστά και πίσω. Δηλαδή, καταλήγει η συνέντευξη ότι ήταν κατασκευασμένες οι δαπάνες, ήταν βρώμικες αναφορές για δίθεν πολυτελή ζωή. Μα τα είδαμε όλοι το 2004. Ο γάμος έγινε στο Παρίσι, εκεί που παντρεύτηκε τότε και η Ωνάση με τον σύζυγό τη. Στο Μεγάλη Αλυσίδα, δεν είναι. Στη Μεγάλη Αλυσίδα. Βεβαίως. Και επίσης, βεβαίως, και επίσης μιλάμε για κόσμο που μεταφέρθηκε εκεί, για πολυτελή δεξίωση μετά, για πανάκριβες μπομπονιέρες η κάθε μία κόστιζε ως ένα αυτοκίνητο, αυτά που δώσανε στους καλεσμένους. Άρα δεν ήταν κατασκευασμένο. Όχι. Το βλέπαμε, όπως επίσης και την αγορά του 2010, αν θυμάμαι καλά, αυτού του σπιτιού που είναι φάση από την Ακρόπολη και κάνει εκατομμύρια. Δηλαδή, δεν είναι. Νομίζω ότι κάπως χάνεται η μπάλα στη συνέντευξη ή έχει μια σταθερή. Ξέρεις τι θα σου απαντούσε σε αυτό το κομμάτι, παρότι δεν είναι αυτή η ερώτηση, αλλά θέλω να σου διαβάσω ένα απόσπασμα σχετικό με αυτό. Τι παραπάνω απέκτησα ή έζησα εγώ από τη Δάφνη, την Άντα, τη Μαρέβα, τη Μόλντεν Χάουερ, τη σύζυγο του Ζήγρα, την οικογένεια του Ζήγρα και την οικογένεια του Μπουκ. Και τη Βασίλισσα Αμαλία θα προσθέσω εγώ. Αυτό τι είναι τώρα. Δηλαδή, το πώς πέρανε και η κυρία Δάφνη Σιμίτη, πώς πέρανε η κυρία Μητσοτάκη, πώς πέρασε εκείνη. Όπως και να περνάνε, το θέμα είναι ότι έγινε πρωτοσέλιδο η κυρία Σταμάτη, διότι ως μία απλή υπάλληλο στη ΔΕΗ παντρεύτηκε ένα παντοδύναμο υπουργό και ξαφνικά άρχισε να αγοράζουν ακίνητα, να κάνουν πολυτελείς γάμους, να ψωνίζει. Δεν τα έχουμε ξεχάσει. Θυμάμαι κάτι κουρτίνες από διάσημους γαλλικούς οίκους, 20.000-30.000 για κουρτίνες. Δηλαδή αυτά δεν ήταν κουρτίνα, ήταν εντυπωσιακή. Να πω άλλο ένα σημείο που βλέπω μια πολύ μεγάλη αντίφαση, που φάσκει και αντιφάσκει. Λέει εδώ ότι προσπαθούμε ως οικογένεια να ενωθούμε και να ξεπεράσουμε τις σκοτεινές στιγμές με άθικτη ακεραιότητα και με την ευκαιρία να θέσουμε τα θεμέλια της νέας ζωής μας. Και βγαίνει η ανακοίνωση ότι ζητάει το διαζύγιο. Το οποίο διαζύγιο εντωμεταξύ λέμε, ας πούμε, εικάζουμε ότι μπορεί να είναι για οικονομικούς λόγους και λέμε, α, μην το λες, αυτό είναι εικασία. Μα αφού λέει μέσα, θέλω να έρθει η λήξη του γάμου από τον σύζυγό μου, τον οποίο λάτρευα, λατρεύω, σεβόμουν και θυσέβομαι και θα σέβομαι. Δηλαδή, για ποιο λόγο παίρνει κάποιο διαζύγιο? Αν δεν έχω πρόβλημα με τον άντρα μου. Για ποιο λόγο παίρνει διαζύγιο, λοιπόν? Φαντάζομαι για νομικού λόγου ή οικονομικού λόγου. Συνήθω οι άνθρωποι χωρίζουν όταν έχουν πρόβλημα μεταξύ του, όχι? Δεν ξέρω. Για πολλού λόγου μπορεί να χωρίσει ένα άνθρωπο. Εδώ τώρα για το συγκεκριμένο, τώρα τι να πω. Για αυτό είναι προσωπικό. Δεν ξέρω. Για τι ατόπου. Για τι ατόπου. Ναι.
Αν η ίδια λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ένα πράγμα, παιδιά, δεν έχω καταλάβει και συγχωρέστε με κιόλας. Ναι. Αυτή τη στιγμή η δίκη καινούρια που καταδικάζονται οι άνθρωποι και τους πάνε πάλι φυλακή είναι για μίζες. Λεφτά, τα λεφτά που τους έχουν ήδη μαζέψει, κατάσχει, δημεύσει κλπ. Υπάρχουν κι άλλα. Ο λογαριασμός ποιος είναι τελικά. Δεν το ξέρω. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει αν αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 1, 2, 3 χρόνια μέσα φυλακή. Το λέει πολλοί κόσμος αυτό. Έτσι, εμένα με ενδιαφέρει τα λεφτά, μαζέψτε τα. Γυρίστε τα πίσω εκεί που είναι. Ό,τι βρήκε, γιατί ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι από offshore, από εξωχώριες εταιρείες δεν βρίσκεις εύκολα τα χρήματα. Ό,τι βρέθηκαν, περίπου 100 εκατομμύρια και όλα τα κίνητα, ακόμη και τα χρυσαφικά τη αρετή ο Χατζοπούλου είχαν κατασχεθεί και είχαν δημευθεί. Ό,τι βρέθηκε, τα πήρε το δημόσιο. Mm. Από εκεί και μετά δεν ξέρει κανένα τον πραγματικό λογαριασμό, γιατί όταν υπογράφεται ένα συμβόλαιο εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων, το χρήμα που θα μπει στις τσέπες κάποιον δεν είναι γραμμένο κάπου. Εμένα μα αυτή είναι η μαγιά όμως. Ποιος ψάχνει και τα βρίσκει αυτά. Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Να γυρίζουν τα λεφτά πίσω στο δημόσιο. Δεν με ενδιαφέρει αν οι άνθρωποι θα μείνουν στη φυλακή 1, 2, 3 χρόνια. Ένα πράγμα με εξοργίζει, αν μπορώ να προσθέσω αυτό το τελευταίο από τη συνέντευξη, Ελένη. Με εξοργίζει το σημείο στο οποίο αναφέρεται στον εαυτό τους με την ιδιότητα της μητέρας. Γιατί επειδή πραγματικά τη συμπονάμε σαν μητέρα και συμπονάμε ένα παιδί που είναι σε μια ευαίσθητη ηλικία, ανήλικο, να είναι οι δύο γονείς του φυλακή, απ' την άλλη το έχει πάει σε ένα επίπεδο που χρησιμοποιούμε ως επίφαση το γεγονός, δηλαδή της κάνει την ερώτηση, αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω θα αλλάζατε κάτι, και λέει, αν δεν ήμουν μητέρα μπορεί να σκεφτόμουν εντελώς διαφορετικά, ως μάνα δεν μετανιώνω για τίποτα. Το οποίο βγάζει μια δύναμη με ένα, αλλά τι θέλει να πει όμως, εγώ πάλι που δεν το κατάλαβα. Είναι ανοιχτός ερμηνείες. Τι θέλει να πει. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να πει μια άλλη ερμηνεία. Έτσι είναι. Εμένα λίγο με ενοχλεί το να λέμε ότι επειδή είμαι μητέρα, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ότι όλα καθαγιάζονται, ότι ό,τι και να έγινε. Παράνομα και νόμιμα για τα παράνομα και νόμιμα ότι έγινε, εγώ είμαι μητέρα και έπρεπε να του προσφέρω, να του παρέχω. Δεν έχει αυτό που λες, Ελιάνα μου. Δηλαδή, είμαι πατέρα, σας πάω να κλέψω μια τράπεζα για το παιδί μου. Μπαίνουμε σε θέματα που δεν τα λέει όμως μέσα. Γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν είναι σωστό να αλλάζουμε αυτά έτσι, που λέει. Θέλω να τα λέμε ακριβέστατα. Λοιπόν. Και κλείνει με το δεν χρωστάω τίποτα, δεν χρωστάω καμία συγγνώμη, μου χρωστάνε. Αυτό είναι το κλείσιμο της συνέντευξης. Και εκεί να κλείσουμε την κουβέντα μας με την Βίκη Σταμάτη. Εξάλλου τη συνέντευξη μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο Downtown.